Πάμε τώρα να δούμε, γιατί στην αντεπίθεση περνάει η Ρούλα Πισπυρίγκου με δύο εξώδικα. Πού τα στέλνει τα εξώδικα? Ναι. Το πρώτο εξώδικο το έστειλε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον επικεφαλής των τοξικολογικών εργαστηρίων, τον κύριο Ράικο. Ναι. Ήταν εκείνος που έκανε τις επαναληπτικές τοξικολογικές στην Τζορτζίνα. Ναι. Ζητάει λοιπόν μέσα από το εξώδικο να μάθει πότε και με ποιον τρόπο εστάλει στο εργαστήριο το δείγμα ούρων, πότε έγινε η εξέταση και γιατί δεν υπάρχει αντίγραφο των εξετάσεων. Επειδή θα ακούσουμε και τον δικηγόρο, πες μας το δεύτερο εξώδικο που το στέλνει. Πού το στέλνει? Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, ζητώντας να μάθει αν έχουν κρατηθεί υπολείμματα δείγματος από τα αίματα και τα ούρα της 9χρονης Τζορτζίνας. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Ζάρδας, ο ένας εκ των δικηγόρων της Ρούλας. Δεν πρόκειται για αντεπίθεση της κατηγορουμένης. Πρόκειται για άσκηση αναφέρετων και στοιχειωδών υπερασπιστικών δικαιωμάτων που κατατείνουν στην στήριξη των θέσεών της που έχει εξ αρχής και η οποία είναι ότι δεν χορήγησε αυτή την φαρμακευτική αυτή ουσία. Στην πορεία και στην εξέλιξη της ανακριτικής έρευνας υπόθηκαν διάφορα αντιφατικά πράγματα, όπως ότι δεν υπήρχε καθόλου κεταμίν, δεν έκαναν καθόλου χρήση κεταμίνης στο πέδον. Μετά, αφού αυτό αναιρέθηκε, ότι δεν υπήρχε στο βαλτσάκι της μεθ κεταμίνη. Και μετά, αφού και αυτό αναιρέθηκε, ότι σε κάθε περίπτωση ήταν τόσο μεγάλη δόση που χορηγήθηκε στο παιδί που αποκλείεται να το κάναν οι γιατροί, διότι αυτό ήταν δόση ελέφαντα και θα έπρεπε να υπάρχουν 10 βαλίτσες μεθ. Όλα αυτά έχουν αναιρεθεί, κυρία Στεφανίδου, τα πάντα, όλα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο ζητάμε σε νέο και ανεξάρτητο τοξικολογικό εργαστήριο, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για το κύρος του συγκεκριμένου εργαστηρίου. Ζητεί λοιπόν να γίνει νέα εξέταση προκειμένου να μας δοθεί απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα πόση ήταν αυτή επιτέλους η ουσία που χορηγήθηκε στο παιδί. Κανένα εργαστήριο, όσο καλό και τέλειο και αν είναι, όχι τέλειο, τέλειο δεν είναι κανένα. Όσο αξιόπιστο και αν είναι, δεν είναι κανένα τέλειο. Έχουμε δει ότι όλοι, μα όλοι, όσο αξιόπιστοι και αν είναι, όσο εγνωσμένοι σε αξίας και αν είναι, έχουν υποπέσει σε λάθη. Έχουμε πολλές φορές ανακαλύψει ότι ακόμα και τα καλύτερα κέντρα έχουν κάνει λάθη. Και ανακαλύπτεται αυτό πολλές φορές και από εργαστήρια του εξωτερικού. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι επειδή έκανε μία εξέταση το συγκεκριμένο εργαστήριο, πάει να πει ότι δεν έχει δικαίωμα κατηγορούμενος εφόσον αμφισβητεί. Η θέση της κατηγορουμένης είναι πολύ καθαρή και σαφής από την αρχή. Όταν έμαθε ότι η κεταμίνη είναι η ουσία που φταίει για το θάνατο της Τζορτζίνας, είπε «εγώ δεν χορήγησα τέτοιο πράγμα, ούτε ξέρω τι είναι, ούτε το είχα ποτέ στην κατοχή μου». Εάν λοιπόν αυτό φταίει για το θάνατο της Τζορτζίνας, πρόκειται εδώ μάλλον έχει γίνει κάποιο ιατρικό λάθος, διότι όπως επαληθεύτηκε μετά, είναι νοσοκομιακή ουσία που δεν μπορεί να βρεθεί στα χέρια του οποιοδήποτε. Δεν έχει προκύψει καθιονδήποτε τρόπο ότι η ίδια την προμηθεύτηκε από οπουδήποτε. Οπότε η θέση της κατηγορουμένης είναι σαφέστατη. Ομιλεί από την αρχή για ιατρικό λάθος, ότι χορηγήθηκε κατά τη διασωλήνωση, κατά λάθος, από τους αρμόδιους. Ναι, αυτό έχει πει από την αρχή. Όλα όσα ανέφερα προηγουμένως και ό,τι έχει να κάνει με τα εξώδικα που απεστάλησαν αφορούν, όπως καταλαβαίνετε, αποκλειστικά την περίπτωση της Τζορτζίνας, για την οποία διεξάγεται, κυρία Ανάκριση, και για την οποία προσωρινά κρατείται. Για τις υποθέσεις των άλλων παιδιών αναμένουμε να κληθούμε, εάν κληθούμε, να δούμε με ποια ιδιότητα θα κληθούμε, να λάβουμε γνώση των στοιχείων που φαίνεται ότι ανατρέπουν τις προηγούμενες ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες και να, όπως κάναμε και την πρώτη φορά με την περίπτωση της Τζορτζίνας, να απευθυνθούμε και εδώ στους αρμόδιους τεχνικούς συμβούλους να μας πούν τις θέσεις τους για το συγκεκριμένο πόρισμα. Λοιπόν, είπε χθες στην εκπομπή της Στεφανίδου ο δικηγόρος της Ρούλας.